πίσω, εκεί που είχαμε τη βόμβα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου η ιδιοκτήτης του είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπονών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης. Εκεί βρίσκεται ο Άρης ο Σαλβάνος και παρακαλώ και τον φίλο τον Οικονολήπτη να βοηθήσει έτσι ώστε να δούμε την εικόνα. Πάμε λοιπόν. Άρη. Γιώργο, καλημέρα λοιπόν από την Ανάβησο, από τη Λεωφόρο Καραμανλή. Βλέπετε το βενζινάδικο, βλέπετε το σημείο όπου τοποθετήθηκε η βόμβα ακριβώς. Έχουν έρθει οι πυροτεχνουργοί, καθώς και η σήμανση της αστυνομίας. Βλέπετε ακόμη, δεν βλέπουμε τα αυτοκίνητα. Άρη, βλέπουμε τα αυτοκίνητα που είναι μπροστά. Ο φίλος οπερατέρ. Αν θέλει ο φίλος οπερατέρ, ναι, γιατί τώρα βλέπουμε δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Λίγο πιο εδώ θα έρθουμε για να σας δείξουμε ακριβώς. Βρίσκομαι πάνω στη λεωφόρο Αναβήσου, Γιώργο, να σας δείξουμε λίγο πώς είναι το σημείο και πώς αποτύχει. Δεν θρυνήσαμε θύματα. Εδώ είναι το βενζινάδικο, βλέπετε. Έχει γίνει μια τεράστια έκρηξη. Πήρε φωτιά από την, μετά την έκρηξη οι αντλίες οι οποίες είχαν μέσα καύσιμο. Εκδηλώθηκε μια φωτιά η οποία βλέπετε τα σημάδια της έφτασε μέχρι επάνω. Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής κατάφερε να κατασβέσει τη φωτιά. Το μεγάλο ενδιαφέρον όμως είναι και θα θέλαμε να σας δείξουμε ακριβώς απέναντι. Εδώ στο εμπορικό κέντρο της Αναβήσου, όπου απέναντι υπάρχουν σπίτια και παρακαλώ να δείξουμε. Όλα τα σπίτια έχουν σπάσει από το οστικό κύμα τα τζάμια. Και τα σπίτια και τα καταστήματα. Βλέπετε με τη βοήθεια του Γιάννη του Μαλέρδου του οπερατέρ, σπασμένα τζάμια σε σπίτια και καταστήματα. Οι άνθρωποι εδώ 5 και 20 όπου έγινε η έκρηξη, θορυβήθηκαν, ξύπνησαν από το μεγάλο θόρυβο. Καλημέρα. Εσείς είστε, μένετε εδώ και ακούσατε το θόρυβο. Στην Τροσιά και από εκεί και το ακούσαμε από τηλεόραση. Όχι, καλά, από την Τροσιά, κυρία, ήρθατε εδώ να δείτε. Έχει κι άλλο κόσμο εδώ μαζεμένο, κύριος εδώ, καλημέρα. Δεν είναι από εδώ, ήρθαν. Είναι περαστική. Για να δούμε εδώ, κυρίες, εσείς εδώ ακούσατε την έκρηξη. Βέβαια την ακούσαμε. Μένετε εδώ. Εδώ από πάνω. Και σας έσπασαν και τα τζάμια, βλέπουμε. Επάνω να δούμε το σπίτι της κυρίας με τα σπασμένα τζάμια. Ναι. Κοιμόσασταν εκείνη την ώρα, πείτε μας λίγο, τι συνέβη. Βέβαια, εντάξει, τι να πω. Αν γυρίσει η εικόνα, πάλι στο βενζινάδικο. Είδαμε τις φλόγες και τα. Αν γυρίσει εικόνα στο βενζινάδικο, θα δούμε ότι είναι άντρες της αντιτρομοκρατικής, αν δεν κάνω λάθος. Με τις στολές τις λευκές. Από ό,τι είδαμε προηγουμένως. Έχει βγει και ο Μιχάλης Κιούσης. Είναι ο κύριος Κιούσης εκεί, Άρη. Είναι επιβεβαιωμένο και γι' αυτό το λόγο. Άρη, είναι ο κύριος Κιούσης εκεί. Είναι ο κύριος Κιούσης εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει προς τα εμάς, διότι η αστυνομία, μισό λεπτό, να πάμε εμείς προς τα εκεί. Καλημέρα, κύριε Κιούση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας δίνω και επιστροφή να ακούτε και τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Εδώ έγινε η έκρηξη στο βενζινάδικο. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, κύριε Κιούση. Σε ακούει, Γιώργο, κύριος Κιούσης. Καλημέρα, κύριε Κιούση. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Τελικά, τώρα με το φως της ημέρας φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός αυτός ο οποίος τοποθετήθηκε. Βόμβα. Βόμβα. Και ευτυχώς. Είναι βόμβα, ναι. Και ευτυχώς που δεν πρόλαβες, Μιχάλη, να κατέβεις. Λίγο ακόμα θα ήσουν εκεί μπροστά την ώρα. Ναι, γιατί 6 παρα 10 ανοίγω εγώ το μαγαζί, ναι. Τι λέει τώρα, τι λέει η αστυνομία εκεί. Κύριε Κιούση, επίσης είναι κέντρο εδώ, περνάει ο κόσμος, έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει, απλώς 5 και 20 κοιμώνται όλοι. Κοιμώνται όλοι, ευτυχώς που έγινε εκείνη την ώρα η έκρηξη. Τι σας είπε η αστυνομία τώρα, περί τίνος πρόκειται, τι... Τα πρώτα ευρήματα λένε για εκρηκτικό μηχανισμό. Έχει δημιουργηθεί κρατήρας μπροστά στο μαγαζί, στην είσοδο. Αυτά. Ψάχνουν. Και είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος. Ακόμα είμαστε στο στάδιο των ερευνών, αφού είναι πολύ πρόσφατο το συμβάν. Βλέπετε εδώ έχει τοποθετηθεί από την αστυνομία ειδική κορδέλα που απαγορεύεται, γιατί όπως μας είπαν και προηγουμένως δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει και κάτι άλλο. Έτσι ψάχνουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός είναι σίγουρα. Και το πρώτο κάμερα που είδαμε από το μαγαζί ήρθε ένα μηχανάκι με δύο άτομα. Το βάλανε φωτιά και φύγανε. Έχετε την... Υπάρχει καταγεγραμμένο από την κάμερα, από την κάμερα του καταστήματος. Ναι, το είδαμε τώρα, ναι, δύο άτομα με μηχανή. Λοιπόν, να τον αφήσουμε τον άνθρωπο γιατί είναι σοκαρισμένος. Ναι. Έφυγαν, γρήγορα. Να τον αφήσουμε τον άνθρωπο γιατί είναι σοκαρισμένος.